Στο καθεστώς ρύθμισης χρεών μέχρι και 100 δόσεων, με βάση το άρθρο 52 του νόμου 4483 του 2017, εντάσσεται και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης του Δήμου Κοζάνης, γνωστότερη ως ΔΕΙΑΚ. Με τη ρύθμιση δίνεται δυνατότητα στους οφειλέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία, τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 31 του 2017, κατόπιν ετήσεως εντός 4 μηνών από την έναρξη ίσχυος του νόμου. Εντάσσονται όλοι οι πολίτες, οι οποίοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς την ΔΕΙΑΚ και τυπικά θα ξεκινήσει η διαδικασία από την Πέμπτη, διότι αύριο περνάει τυπικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και από την Πέμπτη θα μπορούν όλοι να έρθουν να κάνουν αιτήσεις για να μπουν στους ευνοϊκούς όρους της ρύθμισης του νόμου 4483. Είναι και για οφειλές τηλεθέρμανσης και νερού. Σαφώς, ναι, ισχύει και για τις λογαριασμούς και τηλεθέρμανσης και νερού. Και ακολουθεί τη διαδικασία και για τις άλλες οφειλές, δηλαδή οι δόσεις, μέχρι πόσες δόσεις πρέπει να ορίσουμε. Οι δόσεις είναι 100, ότι ο νόμος δηλαδή ορίζει 100 δόσεις. Είναι η ευνοϊκή όρη σε αυτόν τον νόμο είναι ότι οι προσαυξήσεις, όλες οι προσαυξήσεις οι οποίες έχουν μέσα στους λογαριασμούς μπει, από τη στιγμή που πληρώνονται φάπαξ αφαιρούνται. Από τη στιγμή που πληρώνουμε σε δόσεις έως 24 δόσεις αφαιρείται το 80% και πάμε στις 24 με 48 δόσεις αφαιρείται το 70% και φτάνουμε σε 100 δόσεις το 50% των προσαυξήσεων αφαιρείται από το συνολικό λογαριασμό. Πιστεύουμε ότι θα ευνοήσει και τη ΔΕΙΑΚ, θα ευνοήσει περισσότερο βέβαια και τους δημότες και τους καταναλωτές. Είναι αρκετά ευνοϊκή όρη. Βέβαια υπάρχει μια αυστηρότητα ως προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Δεν θα πρέπει να γίνουν ληξιπρόθεσμες οι τρέχουσες υποχρεώσεις, διότι αυτομάτως εκπίπτει το πρόγραμμα, βγαίνεις από το πρόγραμμα των δόσεων και επανέρχεσαι στην προηγούμενη κατάσταση, αφαιρώντας βέβαια το ποσό το οποίο έχει ήδη πληρωθεί.